Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πραγματικά ρήγη συγκινήσεως διακατέχουν όλο μας το σώμα όταν αναλογιζόμαστε ότι βρισκόμαστε στον ιερό του το χώρο, ο οποίος τι φιλοξενεί, τα λείψανα των πατέρων μας, πολλοί από τους οποίους οδήγησαν την Ελλάδα στην ελευθερία. Θα τολμούσα να πω κι εγώ ότι καυχόμαι να έχω πρόγονο ο οποίος πολέμησε στο μέτωπο εκεί πάνω στην Αλβανία και τα λείψανά του έχουν ακόμα τα τραύματα. Γι' αυτό και στον εθνικό μας ύμνο τι ψάλουμε, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και στο στρατό όταν πηγαίνουν οι νεοσύλλεκτοι δίνουν αιώνιο όρκο στη σημαία. Ποια είναι αυτή η σημαία, αυτή την οποία ύψωσε πρώτος ο Άγιος Κωνσταντίνος, το σημείο του Σταυρού για το οποίο θα σας μιλήσω. Η Ελένη μάλιστα, η μητέρα του, η Αγία Ελένη, αυτή η μορφή η μεγάλη, είναι αυτή η οποία βρήκε, όπως ξέρουμε και θα γιορτάσουμε αύριο την Παγκόσμια Ύψωση, καθυπόδειξη και παράκληση μάλιστα του γιού της, του Κωνσταντίνου, του Ισαποστόλου, τον Τίμιο Σταυρό, εκεί όπου προσπάθησαν επί γενναίες γενναιών να αποκρύψουν οι εχθροί της πίστεώς μας αυτό το σύμβολο της νίκης, τον Τίμιο Σταυρό. Και ξέρετε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ακόμα και στην περικεφαλαία του, στον προσωπικό του οπλισμό, έφερε κομμάτια από το ξύλο, αλλά και τα καρφιά, τα οποία εσταύρωσαν τον Κύριό μας. Και ακόμα παραπέρα θα έχετε ακούσει για το Φλωρίτο Κωνσταντινάτο, το οποίο δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι λαογραφικό στοιχείο. Αν θα πάτε στο Μουσείο το Νομισματικό, εκεί που ήταν η οικία του Σλίμαν, απέναντι από τους στάβλους του Όθωνα δηλαδή, κοντά στη Βουλή, θα δείτε για 700 χρόνια άπευθο χρυσό να κυκλοφορεί στα χέρια των κατοίκων της Αυτοκρατορίας. Γιατί είχε αναμίξει ο Άγιος Κωνσταντίνος στην πρώτη κοπή και ερηνίσματα από τον Τίμιο Σταυρό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία, αλλά είδατε και τον ιεροψάλτη μας, ο οποίος μας έβαλε σε μεγάλους προβληματισμούς. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στίγματα του Κυρίου, τα οποία είναι σαν τα παράσημα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτά τα οποία φέρουν δηλαδή οι ανώτατοι στρατιωτικοί, αλλά και απλοί στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί εξαιρετικά για την πατρίδα και την επίγεια και την επουράνια. Αυτό θα σας παρουσιάσω μέσα από το σύντομο, όπως είδατε, Ευαγγέλιο της ημέρας, αλλά και το οποίο κρύβει τόσο μεγάλες αλήθειες. Μίλησε πρώτα απ' όλα το Ευαγγέλιο ότι κανένας δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό. Αυτό για μας, όπως ξέρετε, μετά την Ανάληψη δεν ισχύει. Είμαστε πια ο νέος Ισραήλ και τη στιγμή που ο Κύριός μας ήρθε και σταυρώθηκε για μας, μας έχει ανοίξει το δρόμο. Οι ουρανοί είναι πράγματι δικοί μας. Και μετά παίρνει μια εικόνα από τον Μωυσή. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν θα πρέπει να μας δώσει κάποια στοιχεία για το Σταυρό και πριν το Σταυρό. Γιατί θα ξέρετε αγαπητοί μου ότι ο Σταυρός του Χριστού προανακηρυσόταν, προτυπωνόταν μυστικά. Το μυστικά τι θέλει να πει, ότι θα πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής για να τα εννοήσεις. Μετά λοιπόν την παράβαση στον Παράδεισο του ξύλου, της γνώσεως δηλαδή, η αμαρτία είναι αυτή η οποία ζούσε και εμείς ήμασταν νεκροί. Θα μου πείτε καλά, ο Αδάμ και η Εύα έζησαν τόσα και τόσα χρόνια. Δεν ίσχυσε αυτός ο θάνατος. Μα τι είπαμε αγαπητοί μου, μιλάμε για θάνατο ψυχικό, όχι σωματικό. Και το βλέπετε και στην καθημερινή ζωή. Μπορεί ο κόσμος, ο οποίος είναι πάνω στον πλανήτη, να είναι κάποια δισεκατομμύρια, αλλά οι περισσότεροι είναι νεκροί ψυχικά.
και θα πρέπει να αναζήσουν. Πώς μας το είπε το Ιωθινό Ευαγγέλιο, «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Επειδή λοιπόν ο Θεός είναι πνεύμα και η αυτοαγαθότητα και αρετή και εμείς κατ' εικόνα του και ομοίωση στο πνεύμα, αλλά όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, είμαστε εικόνα Θεού αλλά εικόνα πολλές φορές πεσμένη, χρειαζόμαστε συνέχεια το Σταυρό, το Σταυρό του Χριστού, γιατί αυτός είναι η κατάργηση της αμαρτίας. Αν μας ρωτήσουν δηλαδή, θα πρέπει όλοι να απαντάμε, πιστεύουμε στον Εσταυρωμένο, ο οποίος εσταύρωσε ακριβώς την αμαρτία. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε λίγο την προϊστορία. Φίλοι λοιπόν του Θεού πολύ και πριν τον νόμο και μετά τον νόμο, και ας μην είχε φανεί ολοφάνερα ακόμα ο Σταυρός, όπως θα ακούσουμε και αύριο. Πώς, ακούστε το λίγο. Ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν είναι δεδομένο, όπως και ο Αντίχριστος, και ας μην είχε γίνει ακόμα, υπήρχε και στους προπάτορες, γιατί το μυστήριο του ενεργείτο μέσα τους. Ας αρχίσουμε από τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πατέρας πολλών εθνών, άρα και δικός μας, με την πίστη μας. Και από αυτή την αγαθή του κλίση από το Θεό εξ αρχής, τι είπε πρώτα ο Θεός που του μίλησε? «Έξελθε από τη γη σου, τη συγγένειά σου και έλα στη γη, όχι που θα σου δώσω, θα σου δείξω». Αυτός ο λόγος είναι το μυστήριο του Σταυρού. Γιατί, λέει ο Απόστολος, «Για μένα ο κόσμος έχει σταυρωθεί». Πράγματι, όποιος ξεφεύγει από αυτό τον κόσμο, αμεταστρεπτεί η κατασάρκα πατρίδα του, φεύγει και ο κόσμος νεκρώνεται και έχει καταργηθεί. Αυτό είναι ο Σταυρός. Άρα αγαπητοί μου, το πρώτο συμπέρασμα, το ακούσαμε και χθες και το ακούμε και συνέχεια σε όσους διαλέγουν τον επικίνδυνο δρόμο του μοναχισμού, οι ιερομόναχοι, οι μοναχοί και οι επίσκοποι δηλαδή. Ποιο Ευαγγέλιο ακούνε στην κουρά τους, έχετε υπόψη σας? «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος». Να ξεχάσουν λοιπόν κάθε είδους συγγένεια. Το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί αναφέρεται το Ευαγγέλιο σήμερα στο Μωυσή? Τι είναι αυτό το οποίο τον σχετίζει το Μωυσή με τον Τίμιο Σταυρό, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού? Γιορτάσαμε τις προάλλες τη μνήμη του Θεόπτου Μωυσέως και πριν από λίγες μέρες πάλι στη Μεταμόρφωση είναι ένας από τους 8 παρόντες στο μεγάλο εκείνο μυστήριο της Μεταμορφώσεως. Γιατί όμως? Επειδή τον έβαλαν σε ένα καλαθάκι, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, και τον έριξαν στον ήλο, επειδή είδε τη φλεγωμένη αλαού και ομένη βάτο, όπως έχουμε μάθει και από το κατηχητικό. Να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από αυτά τα λόγια. Είπε λοιπόν στον Αβραάμ πρώτα απ' όλα, «Έλα στη γη που θα σου δείξω». Είναι λοιπόν η γη αυτή, η γη όχι αυτή που πατάμε, αγαπητοί μου. Μεγάλη πλάνη. Είναι η γη πνευματική. Και γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «Σε μας βαφτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν μας έχει τάξει ο Θεός τη γη της Επαγγελίας, εκεί κάτω, στην Εγγύς Ανατολή. Τι μας έχει τάξει ο Θεός? Ουράνια βασιλεία, αιώνια, άφθαρτη. Γιατί ασχολούμαστε λοιπόν και αναλυσκόμαστε τόσο πολύ με αυτά τα φθαρτά?» Στο Μωυσή πάλι, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο και την ανάβαση στο όρος, τι λέει ο λόγος, ο πρώτος του Θεού? «Λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου». Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι μυστήριο του Σταυρού. Είναι η σταύρωση λοιπόν του σώματος μαζί με ό,τι κακό. «Λύσε λοιπόν το υπόδημα των ποδών σου, γιατί η γη πάνω στην οποία πατάς είναι γη Αγία». Είναι ο αγιασμός που θα έρθει με την επιφάνεια του Κυρίου, του Θεού και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού, ο οποίος έμελε να έρθει με το Σταυρό. Και η Θεία Θεωρία του Θεού πάλι μυστήριο είναι, το Σταυρού μεγαλύτερο από το προηγούμενο.
Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς τους δερμάτινους χιτώνες, το οποίο υποδηλώνει τα υποδήματα εκείνα τα οποία φορούσε ο Μωυσής και ό,τι άλλο μας δένει τόσο πολύ με αυτή τη γη. Και ας κοιτάξουμε περισσότερο πώς να είναι η εσωτερική μας εργασία σύμφωνη με το Θεό και έτσι θα καταφέρουμε να νικήσουμε και οποιοδήποτε εξωτερικό εχθρό μας απειλεί. Ο Μωυσής λοιπόν, για θυμηθείτε λίγο, πράγματι δεν σώθηκε εκεί μέσα στο καλάθι, στον ύλο, όταν τον έριξαν. Τι συμβολίζει όμως αυτό? Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι έτσι σώθηκε ο Ισραηλιτικός λαός προφανερώνοντας ακριβώς αυτό το ξύλο του Σταυρού και το είδωρ, το θείο βάπτισμα έκρυβε πάλι και πάλι πριν από τη θάλασσα με τη ράβδο μαρτυρείται ο Χριστός ο οποίος υπέμεινε εκουσίως στο Σταυρό γιατί καλύτερα λέει θεωρούσε από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού όπως μας είπε και ο Ιεροψάλτης. Υπέμεινε μάλιστα σταυρό καταφρονώντας κάθε εσχήνη. Αυτή ήταν η επιθυμία του Πατρός. Και προσέξτε εκεί στον Αβραάμ, ο οποίος δεν καταδέχτηκε παρότι η γη ήταν δική του, να φτιάξει ένα σπίτι. Σε σκηνή ζούσε και εκεί παρουσιάστηκε η Αγία Τριάδα. Και ενώ έβλεπε τρεις άνδρες, τους αποκαλούσε Κύριε. Έβλεπε λοιπόν τον τριαδικό μας Θεό. Προχωρώντας πάλι ο Μωυσής, τον τύπο και το σχήμα του Σταυρού και τη σωτηρία με τον τύπο του προανέδειξε σαφέστατα, γιατί το ραβδί αυτό έστησε όρθιο και ταυτόχρονα τέντωσε τα χέρια του δεξιά και αριστερά επάνω στη ράβδο, σχηματίζοντας τον εαυτό του Σταυρό όπως τον έβλεπαν και έτσι κατατροπώθηκαν οι εχθροί σε εκείνη τη φοβερή σύγκρουση. Και πάλι αργότερα το χάλκινο φίδι έθεσε σε σημαία επάνω και έτσι τον τύπο του Σταυρού αναστήλωσε αντίγραφο και όσοι δαγκώνονταν από τα φίδια όπως και εμείς δαγκωνόμαστε από πολλά προβλήματα στη ζωή μας κοιτάζοντας το Σταυρό σωζόμαστε όπως τους διέταξε και έτσι θεράπευσε από τα δείγματα των όφεων και βέβαια δεν αρκεί ο χρόνος να διηγηθούμε για όλα τα γεγονότα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, αυτούς τους άνδρες, οι οποίοι ενεργούμενοι από το μυστήριο του Σταυρού, ανέκοψαν τη ροή ποταμών, σταμάτησαν τον ήλιο, όπως έχει καταδειχθεί και από την αστρονομία, κατεδάφισαν πόλεις ασεβών, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι σε κάθε πόλεμο, έτρεψαν μάλιστα σε φυγή πολυπληθή στρατεύματα ξένων εχθρών. Πόσο επίκαιρα ακούγονται αυτά? Διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγιαστούν με μαχαίρι, έσβησαν καταστρεπτική δύναμη του πυρός, έφραξαν στόματα λεόντων, έλεγξαν βασιλείς, ανάστησαν νεκρούς, σταμάτησαν τον ουρανό, έλυσαν άγονες και πάλι γόνιμες έφεραν τις νεφέλες, γιατί αν όλα αυτά τα ενέργησε η πίστη, λέει ο Απόστολος των Εθνών, τότε αυτή η πίστη είναι και δύναμη σωτηρίας. Και για τούτο όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει. Και οπωσδήποτε ο Σταυρός του Χριστού είναι τέτοιου είδους σε όσους τον πιστεύουν. Ο λόγος του Σταυρού, όπως λέει ο Παύλος, σε εκείνους που βαδίζουν το δρόμο της απολίας είναι μορία, είναι ανοησία. Αλλά σε εμάς που είμαστε στον ασφαλέστατο δρόμο της σωτηρίας, είναι δύναμη Θεού. Αμήν. Όπως